Μπάγκιον ήταν ένα πολυτελές ξενοδοχείο. Είχε την ακμή του στη δεκαετία του 30, στο κέντρο της Αθήνας. Μιλάμε για ένα ξενοδοχείο το οποίο έχει εγκαταληφθεί τα τελευταία 30 χρόνια. Και βρισκόμαστε μέσα σε αυτούς τους χώρους και προσπαθούμε να αναβιώσουμε μια κατάσταση προσωρινής, ας το πούμε, διαμονής. Η φόρμα αυτής της δουλειάς είναι μια υβριδική φόρμα. Συνδυάζει ετερόκλητα στοιχεία και πατάει επάνω στην δραματουργία του ντοκιμαντέρ, χρησιμοποιώντας και αξιοποιώντας πάρα πολλά διαφορετικά μέσα. Μιλάμε για το έργο Traces, ίχνη, όπου ακολουθούμε ίχνη προσφύγων στη σημερινή τους διαδρομή, στην διαδρομή που συμβαίνει αυτή τη στιγμή μπροστά στα μάτια μας, και προσπαθούμε με κάποιο τρόπο, μέσα από μια ιδιαίτερη δραματουργία θα το έλεγα, να χτίσουμε αυτή την ιστορία, επιλέγοντας στιγμές και ίχνη αυτών των ανθρώπων. Σε κάθε δωμάτιο ξετυλίγονται μπροστά στους επισκέπτες πραγματικά ντοκουμέντα. Αυτά τα ντοκουμέντα είναι είτε ηχητικά ντοκουμέντα, είτε οπτικά ντοκουμέντα, θραύσματα μαρτυριών, θραύσματα από τις εμπειρίες ανθρώπων που έχουν με κάποιο τρόπο εμπλακεί σε αυτή τη διαδρομή. Και δεν αναφέρομαι μόνο στους πρόσφυγες, αναφέρομαι και στις δύο όψεις του νομίσματος, γιατί αυτή η διαδρομή, αυτή η εμπειρία μας αφορά όλους, πρόσφυγες και εμείς, και μας επηρεάζει όλους. Ονομάζομαι Τηλέμαχος Τσόλης. Είμαι κοινωνικός λειτουργός που εργάζομαι σαν ασκούμενος κοινωνικός λειτουργός σε ένα ξενώνα για ασυνόδευτους ανήλικους πρόσφυγες και μετανάστες. Οπότε εκεί είναι και άμεση η επαφή μου και η σχέση μου με το προσφυγικό και όλο αυτό το ζήτημα. Και επίσης είμαι και ηθοποιός. Με λένε Βέρα Λάρδη και είμαι θεατρολόγος και ηθοποιός. Ασχολούμαι με την εκπαίδευση ενηλίκων και το θέατρο στην κοινότητα. Με το προσφυγικό ασχολήθηκα με την ιδιότητα της εκπαιδεύτριας ενηλίκων. Κάνουμε με τη συνεργάτηδά μου μια έρευνα στο πεδίο. Έχουμε κάνει αρκετά ταξίδια στη Λέσβο για να δούμε πώς ο ντόπιος πληθυσμός αντιλαμβάνεται και αντιμετωπίζει την εισρωή τόσων πολλών ανθρώπων στο νησί. Είμαι Κούρδικη καταγωγή από την Κωνσταντινούπολη. Ήρθα 1990 ως πολιτικός πρόσφυγας κυνηγημένος. Για να μένω 1,5-2 χρόνια ξανά να γυρίσω και δεν έγινε ποτέ. Και έμεινα εδώ. Είμαι 26 χρόνια εδώ. Με λένε Μαμαντραμδά, είμαι από το Πακιστάν. Με 8 χρόνια είμαι εδώ στην Ελλάδα. Και εγώ τα καρδιά μου και τα μυαλό μου τώρα πάει πίσω. Όπως όταν ήρθαμε εγώ, αλλά σε έχασα εγώ γιατί είμαι χαρούμενο, δουλέψαμε εδώ συνέχεια. Και τώρα πάλι ήρθαμε εδώ να παίξαμε σήμερα για αυτή την παραστάση. Σαν είμαι Τουρκία, σαν είμαι σύνορα κλειστά. Τώρα το μυαλό πάει πίσω όλη η ζωή. Γιατί πώς ήρθαμε στην Ελλάδα και πώς ήρθαν τα παιδιά, πώς δυσκολάνε, πώς πεθάνε παιδιά. Εγώ γιατί ήρθανε. Αυτό είναι αλήθεια, είναι αυτό. Πάρα πολύ αλήθεια. Έχω βγει και εγώ. Πέρασα τότε από τον Εύρο. Παραλίγο να μου πάρει νερό, 20 μέτρα με πήρε, ήμασταν 6-7 άτομα. Είχαμε συμφωνήσει, δεν θα βοήθησε κανέναν. Όποιος πέρασε, πέρασε. Όποιος πήρε το νερό, πήρε το νερό. Μέσα από την όσφρηση, την εικόνα, τον ήχο, αλλά και τις ζωντανές εικόνες όπως είμαστε εμείς οι performers, μπορεί ο άλλος να εισπράξει αυτό το πράγμα, να γίνει μέτοχος αυτού. Πιστεύω ότι μέσα από το θέατρο, μέσα από το κομμάτι του performance, μπορεί σίγουρα να έρθεις κοντά στο θεατή σου ή στον συνομιλητή σου και να, ας πούμε, να τον πιάσεις από κάπου που ίσως δεν το περιμένει. Έχουμε επιλέξει να φωτίσουμε κάποια θραύσματα, ανθρώπινα θραύσματα, που για μας εμπεριέχουν και την πολιτική διάσταση του ζητήματος αυτού. Γιατί ο στόχος παραμένει ο άνθρωπος, αλλά το ανθρώπινο μπορεί να είναι ταυτόχρονα και εξαιρετικά πολιτικό.